πολύτιμες συμβουλές και πληροφορίες για τις σπουδές, την επιλογή επαγγέλματος και τα κίνητρα διαβάσματος για τις πανελλήνιες εξετάσεις είχαν την ευκαιρία να μάθουν παιδιά και γονείς στο πλαίσιο της ανοιχτής εκδήλωσης επαγγελματικού προσανατολισμού ημέρες καριέρας από τα φροντιστήρια που Καμισάς Ηρακλείου. Πρόκειται για μια δράση θεσμό που πραγματοποιείται στην Κρήτη για 23η χρονιά. Νιώθουμε χαρούμενοι και όντως είναι θεσμός γιατί εισπράττουμε αυτή την ικανοποίηση και αυτή την ανταπόκριση του κόσμου. Νιώθουμε ότι όντως είμαστε εδώ για να καλύψουμε ένα κενό και να ικανοποιήσουμε μια ανάγκη τεράστια που έχει να κάνει με την ενημέρωση των μαθητών σε σχέση με την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Γι' αυτό διοργανώνουμε και αυτήν την ημερίδα όλα αυτά τα χρόνια της ημέρας καριέρας, να βοηθήσουμε παιδιά να πάρουν συνειδητές αποφάσεις για τη ζωή τους, αποφάσεις που θα τους κάνουν επαγγελματικά ευτυχισμένους και όχι απλά επαγγελματικά επιτυχημένους όπως ήταν στη δική μου γενιά. Ειδικοί σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού εξήγησαν μεταξύ άλλων τις σημαντικές αλλαγές στο Λύκειο και το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αναφέρθηκα σε θέματα συμβουλευτικής αλλά και στη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Υπάρχει ενδιαφέρον να βρούνε καινούργια επαγγέλματα, να μπουν σε καινούργιους τομείς. Βέβαια το ζητούμενο πάντα είναι πώς θα πείσουμε τα παιδιά ότι αξίζει αυτή η προσπάθεια, ότι είναι σημαντικό, ότι είναι σημαντικές σπουδές, ότι είναι σημαντικό να προσπαθήσουν για να κάνουν σημαντικά πράγματα στη ζωή τους. Μια πολύ αξιόλογη και αξιέπαινη προσπάθεια από τα φροντιστήρια του Καμισάς, από τον κύριο Μαυράκη. Πραγματικά σαν γονείς, εγώ προσωπικά πήρα πάρα πολλές γνώσεις, πράγματα που δεν ήξερα, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Για μία ακόμη φορά το νησί αγκάλιασε τις ημέρες καριέρας από τα φροντιστήρια που Καμισάς Ηρακλείου, την μεγαλύτερη εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού, με γονείς και μαθητές να ανταποκρίνονται με ενδιαφέρον στη δράση. Είναι πληροφορίες οι οποίες εμείς της παλαιότερης γενιάς δεν γνωρίζουμε. Έχουν αλλάξει τόσο πολύ τα δεδομένα και δυστυχώς τρέχουν τόσο πολύ οι εξελίξεις και οι αλλαγές στα Υπουργεία, που μένουμε πάρα πολύ πίσω στην πληροφόρηση. Πάρα πολύ. Και τέτοιες δράσεις είναι ευλογία το να υπάρχουν. Μακάρι να υπήρχε αυτός ο θεσμός και να το γνωρίζαμε κι εμείς όταν ήμασταν στην ηλικία των παιδιών. Εμένα η κόρη μου έκανε όταν ήταν σε μικρότερη ηλικία και όλο αυτό το τεστ προσανατολισμού που δείχνει και τα στοιχεία του κάθε παιδιού, από το οποίο της έδωσε πάρα πολλές απαντήσεις. Στην διάρκεια της εκδήλωσης, έμπειροι και καταξιωμένοι στον χώρο τους επαγγελματίες συναντήθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους με τους μαθητές, δίνοντας πληροφορίες και λύνοντας κάθε απορία. Ορίστε. Έχουμε ξεχάσει την κουβέντα με την κυρία Μαυράκη. Να μην τα πούμε αυτά που συνέβησαν το Σάββατο. Τι ωραία που είδα. Πολλά συγχαρητήρια. Μπράβο σας. Εμείς περάσαμε υπέροχα. Όλοι περάσαμε υπέροχα. Εντάξει. Βασικά νιώσαμε για άλλη μια φορά χρήσιμη. Δεν είναι απίστευτο αυτό. Γιατί νιώσαμε κι εμείς χρήσιμοι. Κι εσείς δεν νιώσατε. Κι εμείς είμαστε από ό,τι φαίνεται. Ναι. Εντάξει, είναι αλήθεια ότι υπάρχει ένα κενό στην ενημέρωση που είναι πολύ σημαντική υπόθεση αυτή για τους εφήβους που μπαίνουν σε αυτόν τον προβληματισμό, τι θα κάνουμε, ποια θα είναι η πορεία μας κτλ. Τι να διαλέξω, τι θα γίνει από εκεί και έπειτα αφού διαλέξω. Δεν γίνεται. Ξέρετε τι συνειδητοποίησα. Αυθαίρετα και με κριτήρια λάθος τώρα αυτό. Κύριε Μαυράκη, συνειδητοποίησα γιατί συνομίλησα με πάρα πολλούς γονείς που είχα την ευκαιρία εκεί που μαζεύτηκε ο κόσμος λίγο μετά το τέλος της εκδήλωσης και υπήρχαν γονείς οι οποίοι μας είπαν ότι είναι η τρίτη εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού που ερχόμαστε και δεν ήταν καν από το φροντιστήριό σας. Πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολλοί κόσμος από όλο το Ηράκλειο για να ακούσετε τους δύο εξαιρετικούς ομιλητές και να γίνει κομμάτι όλης αυτής των ημερών καριέρας. Αλλά αυτό που άκουσαν και η συλλογιστική μεθοδολογία σκέψης που αξιοποιήθηκε από τους ομιλητές δεν το είχαν ακούσει σε προηγούμενες. Εγώ εκεί στέκομαι γιατί βοηθήθηκε πάρα πολύ ο κόσμος. Η πληροφορία είναι άπειρη, εννοείται. Δηλαδή, πίσω από αυτό που λέμε τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι άπειρη πληροφορία και προφανώς από τον εισηγητή εξαρτάται τι θα ακουστεί. Πρώτον, λοιπόν, είναι τι επιλογές θα κάνει, τι θα πει ο εισηγητής και δεύτερον, ποιος είναι ο τρόπος. Δηλαδή, το κομμάτι της επικοινωνίας. Είναι επικοινωνιακό και επικοινωνιακό. Αλλιώς τα παιδιά βαριούνται. Ακριβώς. Ένα κύρος, παιδί μου. Και οι δύο εξαιρετικοί με εκτόπισμα ήξεραν πώς θα το πούν, τι θα πούν ακόμα και το πώς κουνούσαν τα χέρια τους. Τελειώσαμε 9 και 20 οι καρέκλες όλες γεμάτες. Αφού μου είπατε τρεις φορές ότι η ώρα θα ήταν ασύλληπτο αυτό το πράγμα. Επίσης, πάρα πολύ χρήσιμο το κομμάτι με τους επαγγελματίες που μετήχατε σε αυτό. Ήταν 38 επαγγελματίες και τους ευχαρίσαμε έτσι δημόσια. Τα παιδιά είχαν αυτή την ευκαιρία να μιλήσουν με ανθρώπους και να ακούσουν περιγραφές από την επαγγελματική τους καθημερινότητα. Δεν ξέρουν τα παιδιά. Δηλαδή, κάτσαν στο τραπέζι με τους μηχανικούς. Είναι δυνατόν ένας 16χρονος να γνωρίζει με τι ασχολείται ο μηχανικός περιβάλλοντος. Και δεν έχουμε τέτοια απέτηση. Ο μηχανικός παραγωγής. Τι γίνεται αυτό το πράγμα. Από πού θα πάνε αυτή την πληροφορία. Το να έχουν αυτή τη δυνατότητα επαφής με έναν επαγγελματία. Εντάξει, εγώ
και τα παιδιά τα ίδια, ας πούμε. Ήταν τέλειο, ήταν τέλειο, τέλειο. Διότι είχε τους δύο μιλητές οι οποίοι κατάφεραν τελικά να καθαρίσουν το οποίο το θολό μπροστά στους μαθητές για να τους πούν τις διακλαδώσεις τις ακαδημαϊκές μετά το βασικό σκέλος των σπουδών, τι μπορείτε να επιλέξετε. Και μετά κατευθείαν στάλισαν στα τραπέζια και αυτό όμως, αυτό μισό λεπτό. Αυτό θα συζητήσουμε τώρα, κύριε Μαυράκη. Βέβαια, αφού είμαστε θεατρίνοι. Λοιπόν, εντάξει, αυτό ήταν εκπληξούλα. Δεν το είδαμε ποτέ. Ποτέ. Καλή ήμασταν. Τι να το, δεν ξέρω. Έχει ήχο τώρα εκεί. Να εξηγήσουμε στον κόσμο τι ακριβώς κάναμε καταρχάς. Το σκετσάκι μας. Το σκετσάκι. Το αυθόρμητο τελείως. Ναι, ναι, το αυθόρμητο. Ωραία. Εμείς. Τι το λες έτσι, αυθόρμητο ήταν. Όχι, ήταν. Παρά ήταν γι' αυτό που λέω. Εγώ το υπογράφω ότι ήταν απολύτως αυθόρμητο. Δεν υπήρχε τίποτα. Το είχα έννοια όλο αυτό να σου πω. Από όλη την εκδήλωση το είχα λίγο έννοια γιατί έπρεπε να συμμετέχω εγώ σε αυτό και λέω. Πώς θα γίνει. Υπέροχη αλλά για εσάς δεν το είχα, γιατί κοινωνείτε από μόνοι. Για περιγράψτε το υπέροχη, λίγο. Υπέροχη λοιπόν η καμπάνια Live the Real Life. Εμείς την έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και πιστεύουμε ακράδαντα σε αυτήν. Ένα παραπάνω λοιπόν κληθήκαμε και εμείς με κάποιον τρόπο να επικοινωνήσουμε στα παιδιά όλο αυτό που συμβαίνει. Με χιούμορ πάντα βεβαίως, γιατί ήταν και εκείνα οι αποδέκτες. Ναι. Δεν σκεφτήκαμε τίποτα, δεν κάναμε τίποτα. Απλά βγήκαμε και ό,τι είχαμε στο μυαλό μας, πάντα με απότερο σκοπό να περάσουμε αυτό που θέλαμε περισσότερο, να το επικοινωνήσουμε. Κεντρικό μήνυμα. Κεντρικό μήνυμα, αφήνουμε τα κινητά. Έξω από τις αίθουσες πριν από το μάθημα. Μάθημα πλέον χωρίς κινητά. Δείτε πώς το αντιμετωπίσαμε και πώς το εξέλαβαν και οι καλεσμένοι. Κάτσε, έχω αγωνία τώρα. Θα ακούσουμε κιόλας. Αλήθεια. Α, δεν έχουμε δεν να ακούσουμε. Έχουμε, δεν έχουμε αλήθεια. Α, δεν πειράζει, εντάξει. Ωραία, πάντως θα δοκίμασε μωρέ Δανάη. Θα σας τα στείλω όλα να τα απολαύσω. Γιατί θα κάνουμε προσπάθεια εγώ Δανάη, να το καταφέρουμε. Θα καταφέρει έστω και λίγο έτσι να έχουμε μια μικρή γευσούλα να δούμε τι μπορεί να συνέβει. Και είχατε αλλά, ήταν, όλοι... ήταν εξαιρετικό. Ναι, ναι, να ξαναπούμε. Ακούμε. Α, για να ξεκινήσουμε. Τι να σας κάνω που μας βάλατε αυτά τα νέα κόλπα εδώ πέρα. Όπα. Δημοσιογράφοι, άνθρωποι, παρουσιαστές. Να πρέπει να αφήνουμε το κινητό μας που εμάς το μόνο μας εργαλείο είναι αυτό. Αλλά τελικά μας έκανε καλό. Και νομίζω με τη Χριστιανά πλέον έχουμε γίνει πιο αποδοτικοί. Σκεφτόμαστε περισσότερο. Δεν έχουμε κινητά στα χέρια μας. Χριστιανά. Χριστιανά. Καλησπέρα. Όχι καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Χριστιανά μου. Πάσε με τώρα. Πάσε με το κινητό. Μόνο καταπίεση. Ήθελα για σπουδαίο λόγο εδώ. Χριστιανά. Άφησε με. Ρε παιδιά. Socializing. Ρε ιστορία. Socializing. Κάθε Δευτέρα. Τα παιδιά να μας παρεξηγήσουν. Συμφώνησες. Έλα. Πίστηκα. Θα ζήσω την πραγματική μου ζωή. Να, το έβαλα μέσα. Θα βάλω και εγώ το κινητό, έτσι. Ηρέμησε τώρα. Έλα, πάμε. Ελάτε, κύριε Μαυράκη, λίγο έννοια αυτό, εντάξει. Καθόλου λόγο το είχατε έτσι ακριβώς όπως οπότε είπαμε. Να γίνει, έγινε. Όλη την προσπάθεια που κάνουμε στον όμιλο φροντιστήριων Μπουκαμισάς, που κατέληξε αυτό το κουτί, μαγικό το λέω εγώ, είναι στις αίθουσες. Μπαίνει ο καθηγητής και τα παιδιά στην αρχή βάζουν εκεί τα κινητά τους. Οπότε είναι εκεί στην άκρη στη γωνία, δεν έχουν καμία επαφή. Έντονη κοινωνική επέκταση. Τη δώσουμε τη διάσταση μετά. Από εκεί ξεκινάμε. Έτσι. Λέμε οπωσδήποτε για την ανάγκη όσο μελετούν, όσο προσπαθούν και στο σπίτι το κινητό να είναι έξω από το γραφείο. Και μετά δίνουμε τη διάσταση στην κοινωνική. Είπαμε εκεί και μαρτυρήσαμε αυτά που κάποιες μαμάδες μας επικοινωνήσαν ότι κάνουν προσπάθεια αντίστοιχη στο σπίτι. Κάθε απόγευμα, το κινητό, μία ώρα, κουτί. Ήταν όλα εξαιρετικό τα αυτό. Μέσα. Μια πολύ συγκινημένη έτσι. Μαμά που όντως όλα τα μέλη της οικογένειας μία ωρίτσα έχουν βρει και βάζουν τα κινητά τους μες στο κουτί. Αν τα έτσι. Καταφέρει αυτή η γενιά, και το είπα και εκείνη τη μέρα, αν τα καταφέρει αυτή η γενιά να περάσει το μήνυμα σωστά. Είναι απίθανο, έτσι, θα δύσκολο. Περαστεί και στις επόμενες. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο αλλά πάρα πάντα πολύ δύσκολο. Όταν, η προσπάθεια πρέπει να μπει το λιθαράκι, ρε παιδί μου. Αν μπει το πρώτο λιθαράκι, τότε. Και εμείς αυτό πιστεύουμε, αξίζει τον κόπο. Έτσι, αξίζει. Υπέροχα. Και του χρόνου με υγεία. Ναι, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πρώτο πολύ. Πρώτο Θεός για την ευκαιρία. Τι να πω, άλλη μια φορά. Δεν θα μας καλέσετε του χρόνου, κύριε Μαυράκη. Είναι δυνατόν. Στα Παναγία μου, τώρα εμείς έχουμε να ορίσουμε τη νέα καμπάνια και θα είστε πρωταγωνιστές, οι καλύτεροι πρωταγωνιστές. Θα ετοιμάσουμε ολόκληρο mini film. Οτιδήποτε. Γιατί δεν τα πήγαμε τώρα καλά, υπέροχη. Πάρα πολύ. Υπέροχη. Πρώτο και έχουμε αφήσει μια εκκρεμότητα και περιμένει πάρα πολύς κόσμος. Και ιδίως οι γονείς αλλά και τα παιδιά τα οποία έδωσαν διαγωνίσματα το προηγούμενο διάστημα και περιμένουν να μάθουν νεότερες εξελίξεις ό,τι έχει να κάνει με τις στρατιωτικές σχολές. Πάμε να κάνουμε μια ενδοσκόπηση. Άμα προλάβουμε. Βασικά, να περάσουμε αυτές τις πρώτες κάρτες που νομίζω ότι ας πάμε στις στρατιωτικές σχολές. Αυτό το ανακοινώσαμε, να το ξαναπούμε πάντως, ότι τις μέρες των Πανελλαδικών Εξετάσεων οι καθηγητές του φροντιστήριου Μπουκαμισάς θα είναι στα στούντιο της Κρήτη TV και απευθείας ζωντανά θα δίνουν τις απαντήσεις των θεμάτων τεκμηριωμένα, με ασφάλεια και όλο αυτό το πράγμα.
κάθε χρόνο είμαστε εδώ και φιλοξενούμαστε με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο, θα ανταποκριθούμε σε αυτό το αίτημα. Λοιπόν, για τις στρατιωτικές σχολές, που όντως η εισαγωγή που πρέπει να κάνουμε είναι ότι προσοχή, προσοχή, δεν γίνεται να επιλέξουμε τέτοιου είδους σχολές μόνο με κριτήριο την προοπτική της άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης, νούμερο ένα. Και αυτό είναι που λες, πολύ καλά το λες, αλλά νούμερο ένα το κριτήριο της άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης. Λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι δυστυχώς συχνά πολλοί να φεύγουν μετά από κάποιο διάστημα. Έτσι, στην Ευελπίδο είναι τα ποσοστά πάνω από 15%. Κάθε χρόνο το πρώτο τετράμινο. Από τις πρώτες μέρες, ξέρω, περιπτώσεις αρκετές. Έτσι, μπράβο. Γιατί η συνθήκη είναι πολύ ιδιαίτερη. Και των σπουδών και μετά, βέβαια, της επαγγελματικής καθημερινότητας. Οπότε δεν γίνεται να μην γνωρίζουν τα παιδιά τι είναι εκεί. Το Σάββατο ήταν προσκεκλημένη αξιωματική του πεζικού. Την πυροσβεστική υπηρεσία. Πυροσβεστική, λιμενικό, αστυνομία. Και έδωσαν εικόνες προφανώς και από την εκπαίδευση και από την καθημερινότητά τους. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο που έχω να πω εισαγωγικά. Από εκεί πέρα, χοντρικά για τις στρατιωτικές σχολές, έχουμε τους αξιωματικούς. Διαβάζουμε εδώ που είναι τεσσάρων ετών εφήβηση, ενώ για τους παλιούς. Ζουν μέσα στη σχολή. Ενοικιάζουν σπίτι. Βεβαίως, ναι. Οι υποψήφοι δίνουν προκαταρκτικές εξετάσεις στην πρώτη σχολή της προτίμησής τους στα ψυχομετρικά. Έχουν συμβεί ήδη. Προσκομίζουν τα χαρτιά τους στα υγειονομικά. Και δίνουν και προκαταρκτικές εξετάσεις, συνέβη και φέτος τον Μάρτιο μήνα. Για πάμε να δούμε τα σωματικά χαρακτηριστικά. Έγινε αυτή επιτέλους η αλλαγή που περιμέναμε, γιατί το ύψος, το μίνιμουμ ύψος για τις γυναίκες έπεσε. Ήταν μεγάλο ζήτημα. Έτσι, έγινε ένα 60 από ένα 70. Από ένα 70, ε. Έγινε ένα 60. Και ο δείχτης μάζας σώματος που έχει να κάνει και με το ύψος και με το βάρος. Συγκεκριμένα λοιπόν στοιχεία σωματομετρικά προκειμένου να μπορεί κάποιος να εισαχθεί. Για πάμε παρακάτω. Και μετά από τις προϋποθέσεις, νομίζω ότι έχουμε κάποιες περιγραφές. Ωραία. Αυτή είναι η διάκριση πάντως που λέμε για τους αξιωματικούς. Έχουμε το στρατό ξηράς με τα όπλα και τα σώματα. Υποστηρικτικά περισσότερο τα σώματα. Τα όπλα είναι οι μάχημοι. Το πολεμικό ναυτικό, πάλι με μάχημους και σώματα. Πολεμική αεροπορία και τα κοινά σώματα, στρατολογικό, δικαστική, διοικητική κτλ. Αυτή είναι χοντρικά η ταξινόμηση. Και μετά έχουμε οι αξιωματικοί στα τρία σώματα. Στην ΣΣΕ Σχολή Ευελπίδων δηλαδή, δέστε εκεί μια πτώση που σημειώθηκε πέρυσι μετά από χρόνια στα όπλα, 12.220. Απίστευτο. Υπάρχει μια μείωση στο ενδιαφέρον, θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί, όχι τόσο στα σώματα γιατί γνωρίζουν, χαίρομαι πολύ που γνωρίζουν και συνειδητά, ότι η καθημερινότητα είναι διαφορετική, δεν είναι τόσο πιεσμένη, είναι λίγο πιο ήρεμη η καθημερινότητα σε σχέση με τα όπλα. Α, με τα όπλα. Τα όπλα με τα σώματα, λέω. Και το ίδιο έγινε και στο πολεμικό ναυτικό. Σχολή Ναυτικών Δοκίμων είναι η δεύτερη, που είναι πολύ πιο κάτω η μάχημη από τους μηχανικούς. Και στην πολεμική αεροπορία, σίγμα γιώτα, έτσι είπαμε, η Ικάρων, με τους υπτάμενους πάλι έχουμε μία πτώση. Βλέπετε, το έχουμε σημειώσει κάτω. Πτώση λοιπόν στις βάσεις, πέρσι για πρώτη φορά, ιδίως για τους μάχημους, από 1805 μόρια και πάνω. Αυτό ήταν θεαματικό. Και είναι κάτι που επίσης το λαμβάνουμε υπόψη ή πρέπει να το λάβουμε υπόψη στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Μην θεωρήσουμε ότι οι βάσεις περσινές είναι το απόλυτο κριτήριο, ούτε μας λένε την αλήθεια, γιατί μεταβάλλονται. Να, εδώ είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό. Αλλάζουν πολύ εύκολα. Νέα τμήματα στην Ικάρων, πολύ πολύ σπουδαία, με μεγάλη ζήτηση κυρίως το έρευνας πληροφορικής. Παιδιά τώρα που έχουν το ενδιαφέρον στην πληροφορική και που βγάζουν και κάποια άλλα στοιχεία προσωπικότητας, σκεφτείτε, το κάνουν πληροφορική μέσα στην Ικάρων. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι πρώτα μπορώ να τελειώσω το βασικό στάδιο των σπουδών στο κομμάτι της πληροφορικής και μετά να εισαχθώ σε κάποια στρατιωτική σχολή, αλλά εδώ είναι δύο σε ένα κατά κάποιο τρόπο. Ναι, αυτό, ναι, εδώ είναι μια καινούργια πρόταση και διοικητική και εφοδιαστές, αλλά κυρίως το έρευνα της πληροφορικής έχει πολύ μεγάλη ζήτηση και ήδη είναι πάρα πολύ ψηλά από πέρυσι. Για πάμε να δούμε τι άλλο έχουν σημειώσει. Τους χρόνους θα μου λέτε, παιδιά, πώς είμαστε ειδικά, εδώ θα μας πάνε. Έχουμε ακόμα ένα λεπτό. Εδώ είναι σας. Στρατιωτική σχολή αξιωματικών σωμάτων, θα επανέλθουμε. Λοιπόν, εδώ λοιπόν τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, πάνε και σπουδάζουν στο Αριστοτέλειο και συγχρόνως είναι και στο στρατό. Πολύ υψηλές οι βάσεις, παίρνουν ελάχιστους εισακτέους κάθε φορά, 2-3 ψυχολόγους όλους και όλους, 2-3 νομικούς, πόσους γιατρούς, πόσο οδοντίατος, πόσο κτηνίατος παρακαλώ, πώς σας φαίνεται αυτό, στο στρατό. Εντάξει, εγώ το έζησα αυτό. Λοιπόν. Να και η φαρμακευτική και το οικονομικό πάρα πολύ ψηλά, με ελάχιστους ακτέους αυτός είναι ο λόγος. Και η σχολή αξιωματικών ναυτικών που βλέπετε κάτω έχουν ζήτηση και εξακολουθούν να έχουν ζήτηση και το καταλαβαίνουμε. Απλώς θα ξαναπώ για να μην καθυστερήσουμε, θα επανέλθουμε. Ναι, εντάξει, θα τα πούμε, το αφήσαμε βέβαια, λίγο κάπου στη μέση, αλλά θα επανέλθουμε.
να μην είναι το κριτήριο προς Θεού, έτσι. Ακριβώς. Μόνο το οικονομικό μόνο και το βόλεμα που λέμε κατά κάποιο τρόπο στο δημόσιο. Έτσι, κύριε Μαυράκη, να είστε καλά, ευχαριστούμε. Θα επανέλθουμε. Θα επανέλθουμε σε 15 μέρες. Καλό Πάσχα, να περάσετε υπέροχα. Να ξεκουραστείτε. Το αξίζετε γιατί σας είδαμε πολύ υδρωμένο, πολύ στρεσαρισμένο το Σάββατο. Αλλά βοηθήσαμε. Πήγαν όλα καλά όμως. Ραντεβού σε λίγες μέρες. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Τα λέμε σε λίγο, γεια.